Ρε παιδιά, πάμε και σε κάτι πιο ευχάριστο. Γιατί χάνουν συνέχεια οι μπλε. Ενώ όχι τόσο βαρύ με όλες τις κατηγορίες. Γιατί είναι πολύ χειρότερη ομάδα. Κανένα ρε σε εγώ. Είναι πολύ χειρότερη ομάδα. Όχι, πλάκα κάτω. Πολύ χειρότερη είναι άσχημη υπερβολή. Είναι πολύ... Δεν είναι λίγο χειρότερη, είναι πολύ χειρότερη ομάδα. Περίμενε, κάτσε, γιατί τώρα ανατρέπονται. Τώρα φεύγουν δύο παιχταρούδες. Παιδιά, οι παίκτες αυτές που ήταν καλές. Α πούμε, η Δαλάκα φέτος, η κοπέλα μπορεί να έπαιξε σε 5 παιχνίδια. Ήταν άρρωστη. Ναι, μην κοιτάς που. Δεν μας νοιάζει. Ενώ ήταν. Δεν πήγε τάφια, ξέχανα τι μας νοιάζει. Αλλά η κοπέλα δεν είχε πάρει. Η Ασημίνα δεν είχε φέρει πολλές νίκες. Έψαχνε τα πατήματά της. Η πιο αδύναμη από τις γυναίκες, ας πούμε, όχι αδύναμη, ήταν η Ασημίνα. Αυτό δείχνει κάτι για την δυναμική της ομάδας. Ασταυρούλα. Σταυρούλα είναι από τις καλύτερες. Έγινε στην αρχή, δεν ήταν. Η Σταυρούλα. Την έλεγα Χρυσούλα, δεν ήταν, δεν κέρδισε. Ναι, αλλά για μένα η Σταυρούλα είναι η καλύτερη από όλους. Και long term θα το δείξει αυτό. Να σου πω short term. Η Σαλταφερίδου. Η Εύη, ας πούμε, ενώ ήταν γενικά λες, την αξιολόγησα πάρα πολύ καλή παίκτρια. Είναι μέτρια η επίδοση. Περίμενε λίγο. Όχι, ρε παιδιά, μίλα να ψυχά. Μα δεν παίζει καλά. Μα τι δεν παίζει καλά. Η Σταυρούλα ήταν 6 μήνες στο Survivor και τα έχει όλους τους στόχους τόσο πρόσφατα. Η Εύη έχει να το κάνει αυτό 4 χρόνια και χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος ώστε την να οποία βρει την έχει τα περάσει, γιατί φέρνει πόντους, παιδιά, η Εύη. Και φέρνει πόντους. Αλλά δεν είναι το ίδιο, παιδιά, το πρώτο μήνα Survivor, το δεύτερο, τον τρίτο. Βελτιώνεσαι και το βρίσκεις. Να δούμε αν θα μακροημερεύσουν, μην φύγουν όλοι, γιατί έχει δεν πάει 100 καινούριους. Κάποιοι πρέπει να ψηφιστούν. Υπάρχουν 5 κοπέλες που περιμένουν, 5 βαλίτσες. Πέντε βαλίτσες είναι. Η μία ειδικά περιέχει μέσα και χαλούμι. Να σου πω. Τώρα, ας πούμε, οι υποψήφιες, η Ρία. Η Ρία είναι πολύ καλή παίκτρια. Η Ρία είναι πολύ καλή. Εμένα μου αρέσει αλλά πολύ θα η Ρία. Την έβαζες δίπλα στη, ξέρω εγώ, στη Δαλάκα και στη Σταυρούλα. Στη Δαλάκα θα την έβαζε γιατί σου λέω ότι δεν μπορώ να μιλήσω για τον πρώτερο βίο της. Ναι. Φέτος δεν είχε την ευκαιρία η κοπέλα να το δείξει. Δηλαδή εκεί που θα είχε την προθέρμανσή της με αγώνες για να βρει τα πατήματα, επειδή της έτυχε αυτή η ασθένεια και οπότε έλειπε, δεν κατάφερε να δείξει αν τη δυναμική της. Αν έχεις τη δυνατότητα να κρατήσεις μία ως συμπαίκτης και λες πρέπει να διώξω την Κατερίνα ή τη Ρία και θα μείνω μαζί 5 μήνες, ποια θα κράταγες? Δεν ξέρω τις προσωπικότητες. Όχι, βέβαια, παικτικά. Όχι, παικτικά τη Ρία θέλω. Θα κράταγες τη Ρία και θα δείχνεις τη Δαλάκα? Εντάξει και εσύ. Ναι, ρε, το έκανε και η παραγωγή. Το έκανε και η παραγωγή ενώ με κάποιο τρόπο. Μπορεί να σου δίνει κανένα τσιγάρο. Άλλο, γι' αυτό είπα για την προσωπικότητα. Μπορεί να είχατε ανταλλαγή προϊόντων. Αν πήγαινα κι εγώ μπάρτζες δύο κρυμμένος με το σκουφάκι μου. Καμιά ζάχαρη, κάνε αυτό. Δεν ξέρω, αλλά τώρα είναι η Ρία. Είναι η Σαλταφερίδου. Ναι, ο Πειρατής. Διάφωνο. Ο Πειρατής και ο Κρις. Ο Κρις θα πάει άπατος. Εγώ έτσι πιστεύω. Βαρύ! Μην τα λέτε έτσι. Βαρύ! Δεν είναι ωραίο για τον κόσμο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια μου. Γιατί εγώ ας πούμε ο Αναγνωστόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τη δυναμική του. Όχι, δεν είναι θεωρώ. Μέτριος παίκτης. Για κάποιες εβδομάδες ήταν, για κάποιες εβδομάδες έπαιξε. Ήταν μια εβδομάδα. Γιατί τελευταία τον είχαν και συνεχώς τα ματσαρίσματα, δεν τον επιλέγανε. Είναι στρατηγικά καλός παίκτης. Είναι αδύναμος βάσει των πρώτων αποτελεσμάτων. Από αυτό εννοώ. Αλλά αυτός που θα φύγει είναι ο. Συμφώνησε μαζί μου. Είμαστε κι εμείς εδώ. Ναι. Κοίταξε, θεωρεί ότι θα φύγει άντρας, όχι ο πειρατής. Πολύ ωραία. Θα δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Ναυσικά, αν εσύ δεν είχες τώρα όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχεις κάνει, μαγαζιά και τα λοιπά, ναι. Και τι είναι αυτά που έχεις κάνει? Όχι πολλά, ένα. Δεν είναι λίγα. Είμαι πλέον συνέτερος, ένα φανταστικό εστιατόριο στο Περιστέρι. Αμάν, πώς λέγεται. Όπου έχουμε το πιο νόστιμο ταϊλανδέζικο φαγητό. Βλέπεις, πρωτοτυπούμε, δεν υπάρχουν πολλά ταϊλανδέζικο. Μα τι σε στείλαμε στα εξωτικά τα νησιά. Θα πάρω. Walkmaster X. Walkmaster X, πολύ είναι ωραία. Είναι στη Βεάκη, στο κέντρο του Περιστερίου, στο πιο hot spot του Περιστερίου. Τρελάθηκες από τη χαρά σου, μιλάμε πια, ναι, της άρεσε πολύ. Θα πάρουμε τον Νίκο, την Τζούτζουμπη, τον Άντι και τον Τρίκη και δάρβο. Θα φέρω τα σκυλιά μου για ταϊλανδέζικο. Γιατί δεν τρώνε τα σκυλιά ταϊλανδέζικο? Τα δικά μου όχι. Δεν τρώνε. Ταϊλανδέζικο. Γιατί? Δύο φορές τα έχω βγάλει έξω, μην με ξαναβγάζει για ταϊλανδέζικο, ξέρεις γεύση. Τρώνε μόνο σούσι. Να σε ρωτήσω ναυσικά, αν σου λέγανε από την παραγωγή τη συγκεκριμένη που μάλλον εμένα δεν μου ξαναμιλήσουν ποτέ. Κρίμα και το Μάσκ συγκεκριμένο το έκανα ψυχώς. Και σου λέγανε ναυσικά, τι ωραίο κούρεμα θες να ξαναμπείς, θα έμπαινες. Ωραία, ακούστηκε. Νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα έπαιρνα τέτοια απόφαση. Για την ταλαιπωρία. Γιατί.
Αν είχες κινητό, το πακετάκι σου, κουκλίτσα. Όχι, παιδιά, δεν είναι το κινητό. Πραγματικά για το σώμα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Το σοβαρεύω λίγο την κατάσταση. Όχι, όχι, είναι αλήθεια. Αλλά... μου το έχουν πει όλοι οι παίκτες. Έχω σημάδια σε όλο μου το κορμί. Ακόμα. Έχω ατροφεί σημεία παντού. Δεν μπορούσα να συνέλθω με τα ορμονικά, με τα κιλά, με το ένα με το άλλο. Οπότε όχι. Και τα νεύρα μου κρόσια. Τι ωραία, αυτό το καταλάβουμε. Οπότε... και από το προηγούμενο που είπε για τον Κρίς. Για τα νεύρα σου. Δεν χρειάζεται να την πω. Βέβαια, εγώ θα ήθελα λίγο την αυσικά να μπει, γιατί είναι η μόνη που όρθωσε ανάστημα στο Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Α, ο Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Πολιούχο του Άγιο Ντομίνικου. Το έκανε, ναι. Σηκώθηκε όρθια. Αυτό έγινε και στο Συμβούλιο. Απ' έξω οι ντόπιοι χειροκροτάγανε. Οι ντόπιοι που ήταν με τα κινητά για να τα δώσουν στα παιδιά. Με φωτάκια που λέγανε yes. Εγώ πιο φλόρος όλων των Survivor ποτέ, νιώμουν να κοιτάξω και μόνο αν γίνει καμιά κλοπή. Η πιο κοντινή επαφή που είχαμε local ήταν ένας που έφερνε τα νερά και τραγουδάγαμε μαζί. Ποτέ. Με ένα local. Αυτός πήγε πενταήμερη. Με παράθυρα στη Ρόδο. Ωραία. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και την Αυσικά και το Λάμπρο που ήταν εδώ. Θα τολμήσω να πω να ξαναρθείτε. Ο άλλος το έχει πάρει σοβαρά και έρχεται το συνέχεια. Φυσικά, walk fast, fast, walk. Στο κέντρο του περιστορίου. Μέχρι εκεί έμεινα, στο πιο ωραίο σημείο. Βέβαια, σου λέει.